Αυτό λοιπόν το γκολ του Νιγηριανού. Να ακούσω τον Βαγγέλη το Φουτουκίδη και να δούμε μετά. Εγώ δεν να λέω μόνο εγώ. Θα ήθελα να πει κάποιο άλλο. Είναι η δουλειά, αν θέλετε, εισαγωγικά του προσκεκλημένου του βασικού τη εκπομπή και από εκεί και πέρα λοιπόν, οι συνάδελφοι αυτό... βαθμολογούν. Είναι άλλη δουλειά. Αυτό είναι για μένα αριστοδηματική εκτέλεση. Διότι και παίρνει την κατάλληλη θέση και βρίσκει την μπάλα εκεί που θέλει και τη στέλνει εκεί που θέλει, γιατί είναι πολύ δύσκολο έτσι όπως είναι το σώμα του και έτσι όπως γυρίζει να αντιστείλει την μπάλα. Πρώτα απ' όλα πριν έρθει η μπάλα, έχω την εντύπωση ότι με το σώμα όπως είπατε βγάζει και τον αμυντικό εκτός μάχης. Παίρνει και την κατάλληλη θέση, είναι από τα γκολ αυτά που βγάνει σχεδόν όχι συχνά, τέλος πάντων όχι σπάνια. Ο Τιτζή, ο οποίος για μένα είναι από τους καλύτερους ξένους γκολτζίδες που έχουμε εδώ. Είναι ένα γκολ που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Δεν μπορεί να συγκριθεί δηλαδή με το άλλο το μακρινό σουτ που έπιασε και όσο ωραίο και να είναι και πήγε μέσα η μπάλα. Κάπου δεν έχει. Έχει κάτι περισσότερο να δείξει. Κύριε, συμφωνία, διαφωνία με τον κύριο Φουτουκίδη. Σας ακούω. Συμφωνούμε. Διαφωνία. Υπάρχει διαφωνία. Όχι. Θα μας έπασε το φέρμπο. Μα αυτό, με το γκολ αυτό είναι από αυτά που λένε πιτσιρίκι στα γήπεδα γκολάρα. Είναι φοβερό πράγμα. Ένα κράμα βραζιλιάνικου και αγγλέζικου γκολ. Καταρχήν δείχνει την εκτελεστική δυνότητα του σκόρερ, ο οποίος με αριστερό σου, το οποίο μας έχει συνηθίσει να βγάζει γκολ και με το δεξί, συνήθως πόδι. Δύσκολα με ένα αντίπαλο κολλημένο απάνω του. Ένα τέτοιο γκολ το οποίο παραδόξω δεν ψηφίστηκε στις επιτροπές. Ήταν, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, του Αλεξούλη σε ένα γκολ του Όφη. Δεν θυμάμαι τη Λάρισα ήταν. Ένα φανταστικό γκολ και δεν το ψηφίσατε. Είδαμε τόσα γκολ που... Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Συγχωρέστε με, δεν το θυμάμαι κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν να δούμε τη βαθμολογία για τον γκολ του Ότιτζη που ο Χάρης του Παγγελίου. Ναι, να ακούσω τον κύριο Χαλάντη. Θέλω να προσθέσω ότι έχει μια ιδιαίτερη δυσκολία στο τον γκολ, διότι η πάσα που δέχεται είναι σχεδόν κάθετη και στον αέρα. Και όλες αυτές οι κινήσεις που κάνει στον κενό χώρο, η τοποθέτηση του σώματος, η μέση που έχει ευστροφία, το ότι πιάνει μονοκόμματο σουτ, δείχνουν ότι ο Ότιτζ είναι μεγάλο σκόρερ, είναι πολύ σπουδαίο εξαιρετικό γκολ. Κάθε την παλιά είναι η δυσκολία, ναι, πάντως, ναι, ναι. Πολύ δύσκολη. Γύρισε το σώμα του. Από τους μορφασμούς του προσώπου του, δίπλα σου, τα κυχαραλαμπίδια ο Γιώργος Βενετούλιας, έχω την αίσθηση, αν μαντεύω σωστά, ότι δεν είναι απόλυτα σύμφωνος μαζί σας. Ίσως να μην είναι απόλυτα σύμφωνος με την κολάρα όπως χαρακτήρισε ο Χάρης Παπαγεωργίου. Δεν θα το ρωτήσω τώρα. Βλέπουμε βαθμολογία έχει και τα λέμε μετά, κυρίες και κύριοι. Έχει κατάσταση αντιπολιτεύσεως. Να δούμε λοιπόν βαθμολογία. 5 δεκάρια στην πάνω σειρά. 50 και 9,59 και 8,67 και 9,76 και 9,85 και 9,94. Παρακαλώ να μετρήσω μία φορά ακόμα διότι έχουμε ισοβαθμία. Μπορεί να έχω κάνει κάποιο λάθος. 5, 10, 50 και 9,59 και 8,67 και 9,76, 85 και 9,94. Ισοβαθμία λοιπόν 9,4 του Ότιτζη με τον Γιάννη Αναστασιάδη. Τελικά ο Γιώργος Βενετούλιας βαθμολόγησε με 9, έδωσε υψηλή βαθμολογία. Γιάννη Αναστασιάδη, δεν θα δούμε τη βαθμολογία. Θα περιμένουμε να δούμε και το γκολ του Νιγηριανού Ότιτζη που ισοβάθμισε στη βαθμολογία μέσω όρο 9,4. Απλώς θα ρωτήσω τον κύριο Φουτουκίδη. Στον Τζουγκάνοβιτς. Στον Τζουγκάνοβιτς. Μάλιστα. Αλλά από αυτά τα δύο θα προτιμούσα του Ότιτζη. Μάλιστα. Να μην ακούσουμε άλλες γνώμες, να πάμε στη βαθμολογία. Καλείστε λοιπόν τώρα κύριοι να ψηφίσετε για τον γκολ του Γιάννη Αναστασιάδη. Βλέπουμε λοιπόν στους δέκτες σας κυρίες και κύριοι η βαθμολογία των συναδέλφων. 4 νιάρια πάνω, 36 και 10, 46 και 9. 55 και 10,65 και 9,74 και 10,84 και 10,94. Εκ νέου λοιπόν 9,4 το γκολ του Γιάννη Αναστασιάδη
και να δούμε τη βαθμολογία τώρα για τον γκολ του Νιγηριανού Ότιτσι. Κύριε, τα δεκάρια πάνω είναι 4, 40 και 9, 49, 58 και 8, 66 και 10, 76 και 8, 84 και 8, 92. Ο μέσος όρος λοιπόν 9,2, παρακαλώ να μετρήσω μία φορά ακόμα, μπορεί να έχω κάνει λάθος, 92. Δεν είμαι μηχανή. Είναι λοιπόν 4 επί 10, 40 και 9, 49 και 9, 58 και 8, 66 και 10, 76 και 8, 84 και 8, ναι, 92. Μέσος όρος λοιπόν το γκολ του Ότιτζι 9,2 και κυρίες και κύριοι το γκολ του ομογενεία την Αυστραλία παίκτη του ΠΑΟΚ. Γιάννη Αναστασιάδη με μέσο όρο 9,4 είναι